Διότι αυτές οι ταμπέλες δεν πέθαναν τώρα, είχαν πεθάνει από τότε. Ήταν ένα πρόσχημα για να χρησιμοποιούν τα κόμματα τους μηχανισμούς τους, ώστε να μπορούν να επιτίθενται σε ό,τι υπήρχε πρόσφορο. Δηλαδή, η κοινή ιδεολογία όλων των κομμάτων, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, ήταν η παρασιτοκρατία και το πελατειακό κράτος. Ρουσφέτια δεν κάνανε μόνο τα κόμματα εξουσίας. Έκανε και το ΚΚΕ, έκανε και το λαός ενδεχομένως, και χέρι στο δημόσιο πλούτο δεν βάλαν μόνο τα κόμματα εξουσίας. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις, ας πούμε, των κομμάτων, οι επίσημες, οι νόμιμες, οι οποίες είναι πέρα από κάθε λογική και είναι δεκαπλάσιες τουλάχιστον από τις επιδοτήσεις που παίρνουν τα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και κάποια άλλα κρυφά κονδύλια τα οποία, ας πούμε, δίνονται στα κόμματα για επιμόρφωση των στελεχών τους, είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στα μαύρα ταμεία των κομμάτων και δίνονται στις μαύρες κατευθύνσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στον Άριο Πάγο για να καταθέσω την ιδρυτική διακήρυξη της δημιουργίας ξανά, διαπίστωσα ότι δεν ξέρανε οι υπάλληλοι ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει νομοθετημένη διαδικασία που ένα κόμμα να έχει αφημί, να ελέγχεται. Πού πάνε τα χρήματα που παίρνει. Αν αυτή τη στιγμή πάνε ορκωτοί λογιστές, ας πούμε, να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά των κομμάτων, δεν θα βρουν τίποτα. Γιατί όλα είναι κρυφά. Και ρωτάω εσάς και ρωτάω και εσάς που μας βλέπετε. Εάν ξέρατε ότι ένας λογιστής είναι απατεώνας, χρεοκοπημένος και σπάταλος, θα τον καλούσατε να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Αυτό γιατί το κάνουμε στην Ελλάδα? Γιατί καλούμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε τα κομματικά τους για να βάλουν τάξη στα κομματικά της Ελλάδας? Έρχεται τώρα εδώ ο Γιώργος Καρατζαφέρης και λέει ότι είμαστε το μόνο κόμμα που δεν χρωστάει. Ας μας πει και πόσα πήρε. Και πώς τα πήρε. Δηλαδή, ας μας πει για παράδειγμα πόσα πήρε για επιμόρφωση κομματικών στελεχών. Είναι ευθεία η ερώτηση. Περιμένουμε απάντηση. Ναι. Θα σας πει το κάθε κόμμα ότι αν δεν πάρουμε την επιδότηση από το κράτος, αναγκαστικά θα πάμε σε κάποιους χορηγούς, εισαγωγικά, οι οποίοι μετά θα μας ελέγχουν. Δηλαδή, θα κάνουμε ρουσφέτια για τους χορηγούς μας. Ναι. Αυτή την απάντηση την έχουν δώσει άλλες χώρες πριν από εμάς. Λένε λοιπόν ότι ναι, η κομματική δραστηριότητα είναι ένα μέρος της λειτουργίας της δημοκρατίας και τα κόμματα πρέπει να έχουν επιχορήγηση. Το θέμα είναι πόσο. Δηλαδή, τα κόμματα επιχορηγούνται ανάλογα με τις ψήφους που πήραν στις εκλογές. Τα κόμματα τα ελληνικά παίρνουν περίπου 10 ευρώ ανά ψήφο. Ενώ τα κόμματα της Γερμανίας, για παράδειγμα, παίρνουν 0,7 ευρώ. Δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ ανά ψήφο. Ας πάρουν λοιπόν αυτά τα χρήματα τα κόμματα και ας κανονίσουν με αυτά να πορευθούν. Και ξέρουμε βεβαίως ότι τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν προεισπράξει την κρατική επιδότηση μέχρι το 2020. Μα θα είναι το 2020. Διότι το δάνειο που πήραν με εγγύηση την επιδότηση μέχρι το 2020 δόθηκε με βάση τις ψήφους των εκλογών του 9.